Κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας όσων έχουν περάσει έχουν φτάσει σε ένα σημείο εθισμού για αγορές, για καταναλωτική μανία, που όπως σε κάθε εθισμό δεν μπορούν να νοιαστούν για τίποτα άλλο και για κανέναν πέρα από τον εθισμό τους. Ωστόσο, τι γίνεται όταν δεν είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στη γωνία για συναλλαγή με ναρκωτικά? Τι γίνεται όταν δεν είναι ο άνθρωπος που βλέπει κρυφά πορνό? Τι γίνεται όταν δεν είναι ο άνθρωπος που συχνάζει στα καζίνο? Για αυτά υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Τι γίνεται όταν ο εθισμός είναι στα ψώνια για το ψυγείο? Είναι στα καλλιντικά, είναι στα ρούχα, είναι στα παπούτσια. Εκεί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που φαίνονται επιφανειακά ιδιαίτερα καθώς πρέπει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση ένα μυστικό είναι να ακούσεις το λόγο τους και να είσαι σε επαφή και με το ένστικτό σου. Ο λόγος τους συνέχεια μοιάζει, προσομοιάζει με τον λόγο της διαφήμισης. Έρχομαι εδώ για το καλό σου. Είμαι εδώ για να σε στηρίξω. Κάνω αυτό για σένα. Η υπερπροβολή του ότι είμαι εδώ για σένα, που είσαι απελπισμένος και με έχεις ανάγκη, έχει μια βαθιά συσχέτιση με το ότι αυτός που το λέει είναι απίστευτα εθισμένος στο κέρδος και στο όφελος για να μπορέσει να ταΐσει το καταναλωτισμό του, τον εθισμό του. Είναι ο στόχος μου να κατηγορήσω και να βάλω ταμπέλες στους ανθρώπους? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να αφυπνιστεί ο εθισμένος. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ο εθισμένος για τα χρήματα, για το όφελος, για να ποτίσει μετά την καταναλωτική του μανία, είναι βαθιά υπνοτισμένος.